Καλώς ήρθατε στο χάρτινο ροζ υπέροχο ξενοδοχείο μου! Όχι και μόνο ροζ! Ναι, βασικά όχι μόνο ροζ, αλλά στο υπέροχο ροζ το δικό μου! Και το μυστήριο, ωραίο, μαύρο μου ξενοδοχείο! Φυσικά στο σημερινό βίντεο θα είναι το challenge. Ποιο ξενοδοχείο θα είναι το καλύτερο? Το ροζ θα προτιμήσει ο πελάτης ή το μαύρο? Είμαι σίγουρος ότι το μαύρο, γιατί το μαύρο μυστήριο, σαν και τρομακτικό επίσης, ενώ το ροζ είναι υπέροχο. Είναι, δίνει ζωή, το χρώμα δίνει ζωή. Και πολύ σπαστικό, γιατί είναι όλο φωτεινό και... Λες. Βέβαια παιδιά, άμα είσαστε καινούργοι, κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like οπωσδήποτε σε αυτό το βίντεο και για μετά... να με στηρίξετε εμένα με το ροζ ξενοδοχείο μου. Και κάντε εγγραφή για να στηρίξετε τότε εμένα. Και να σας πω ότι στο ροζ ξενοδοχείο δεν είναι μόνο υποδοχή, είναι και ροζ υπέροχο δωμάτιο με ροζ διάφορα μέσα. Όπως και η τραπεζαρία είναι όλη ροζ και με τα προϊόντα ροζ. Και εμένα το δωμάτιο από μέσα είναι πολύ ωραίο, μυστήριο, με τραπεζαρία, με μια ωραία ατμόσφαιρα. Όχι σαν αυτήν, όλα χαριτωμένα, με χρώματα φωτεινά. Τέλος πάντων, το challenge ξεκινάει και περιμένουμε τους πρώτους πελάτες. Για να δούμε ποιον θα προτιμήσει ο πελάτης. Και γράψτε κάτω στα σχόλια ποιο ξενοδοχείο σας άρεσε περισσότερο. Νομίζω το ροζ είναι υπέροχο. Το μαύρο. Όχι, το δικό μου είναι καλύτερο, δεν υπάρχει. Τι λες καλέ, το ροζ ξενοδοχείο, έχεις ξαναδεί ροζ ξενοδοχείο, μαύρο έχω δει. Ροζ δεν έχω δει. Μαύρα δεν είναι σαν τα κανονικά ξενοδοχεία, είναι πιο ωραίο. Γιατί, τι έχει, εμένα τουλάχιστον έχει αυτή την, είναι έτσι χαρούμενο. Εγώ δεν ξέρω, αλλά το ροζ δεν συγκρίνεται με τίποτα με το μαύρο. Εγώ πιστεύω το ροζ είναι καλύτερο. Ω, το ρί. Ελάτε, ελάτε. Περάστε στο ροζ υπέροχο ξενοδοχείο. Ξέρεις γιατί θέλετε στο δικό μου? Περάστε, περάστε! Γεια σας, γεια σας! Αυτό για σας! Τι είναι ο γενικός κύριος! Από κυρία όμως θέλω, είμαι άντρας! Δες! Αυτό όμως μπορεί να είναι... Κυρία μου! Σας αρέσει! Το ξενοδοχείο βλέπω! Στο μαύρο! Αλλά είμαι πολύ κουρασμένος και θέλω να ξεκουραστώ! Θέλετε να δείτε το ροζ υπέροχο! Τώρα ροζ! Αφού είμαι άντρας! Αφού είστε άντρας, δυνατός κιόλας! Το μαύρο είναι στο χρώμα των, το χρώμα των αγρών. Δεν έχει να κάνει. Ανδρίλα! Κάντε σου! Σου! Λιώνικος άντρας! Ωραίο ξενοδοχείο! Χρώμα μόνο για άντρες. Εδώ μπορείτε να δείτε άναψη, μπανάνες. Δωρεάν είναι αυτά, είναι στη τιμή του δωματίου. Βεβαίως, βεβαίως. Καλό πράγμα. Έχετε εδώ και τσίχλες. Οι πιο exclusive. Μυρίζουν. Περάστε στο ωραίο δωμάτιο. Exclusive μόνο για business, θα σας κάνω και έκπτωση. Ξέρεις τι, δεν έβλεπα τόση ώρα καλά. Πολύ μαυριλά. Πολύ μαυριλά ρε παιδί μου. Είναι κυριλέ, είναι για business plan, μόνο για τους πιο πλούσιους και καλύτερους. Καλέ, εδώ έχει αράχνες. Δεν είναι αληθινή, είναι θα πάρω ατμόσφαιρα. Σου πω κάτι, νεαρέ μου. Θα πάρω στην κοπελίτσα να το δω και το άλλο δωμάτιο. Και θα αποφασίσω. Έφυγε ο πελάτης. Καλά, εντάξει, θα έχουμε ακόμα μπόλικους. Δυστυχώς δεν με διάλεξα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα, θα έρθουν πάρα πολλοί πελάτες. Και μπορεί και να αλλάξει και γνώμη, δεν ξέρεις καμιά φορά. Όπα! Κοπελίτσα! Ναι, δεν σας άρεσε! Είπα να δω και κάτι άλλο! Τελικά αλλάξατε γνώμη! Εγώ σας είπα, το μαύρο... Ευχαριστώ! Το μαύρο δωμάτιο δεν είναι ωραίο! Ελάτε να σας δείξω το ροζ! Εδώ έχουμε και το κλειδάκι. Περάστε παρακαλώ στο υπέροχο ξενοδοχείο. Wow. Είναι ροζάκι. Είναι χαρά. Τη ζωή. Ελάτε να σας δείξω. Εδώ από ό,τι βλέπετε τα προϊόντα, η καρεκλίτσα, τα πάντα. Μπροστά. Και εδώ είναι το δωμάτιο. Και εδώ είναι τα κλειδάκια σας. Μην τα ξεχάσετε. Πάρτε και τα κλειδάκια. Σαν εσένα είναι όμορφο. Μα είναι ροζ ξενοδοχείο και είναι δικό μου. Και από ό,τι βλέπετε, κοιτάξτε εδώ πόσο απαλό.
Είναι σαν χνούδι, εδώ μπορείτε να ξεκουραστείτε. Ωραίο κοπέλα, ευχαριστώ. Ωραίο είναι το δωμάτιο. Ήθελε καιρός δωμάτιο. Τώρα θα δει τι θα πάθει ο γέρος. Ας ξυπάλω τα πραγματάκια μου εδώ και θα πάω να τσιμπήσω κάτι αφού ήταν δωρεάν. Α, ήθελατε να φάτε κάτι. Ω, κυρία μου, ναι, ήθελα να φάω. Μπορείτε να καθίσετε. Είναι δωρεάν, ε. Δωρεάν, όλα δωρεάν, εδώ μέσα στην τιμή. Έχω να σας προσφέρω υπέροχα ζελεδάκια. Ζελεδάκια. Κίνη ροζ. Τρελαίνω με για ροζ ζελεδάκια. Τι θα λέγατε να φάτε αυτά? Α, τώρα θα δει τι θα πάθει. Και μετά από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει τη γνώμη και θα πάει στο μαύρο ξενοδοχείο. Δεν είναι τέλεια! Τέλεια! Μπορώ να σας προσφέρω και κάτι να πιείτε. Θα ήθελα, κοπέλα μου. Μέντος, τσούπα τσούπς, γκριν. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Να σας προσφέρω. Το πιο ωραίο, το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο είναι το μέντος. Τέλεια. Μπορείτε να φάτε, καλή σας όρεξη. Τώρα. Ωραία, θα σε περιμένω τώρα. Αχ, καλά, έφαγα καλά, ήπια. Θα φάω για έναν ωραίο υπνάκο. Έναν ωραίο υπνάκο. Αχ, κρεβατάκι μου. Μηνύσεις που θα κάνω, μηνύσεις, θα πέσουνε μηνύσεις, το βλέπω εγώ. Ναι, αρέα, μαύρο ξενοδοχείο. Κοπέλα, αποζημίωση θέλω. Γιατί? Είναι κρεβάτι αυτό που έχεις μέσα. Έσπασα το πλευρά μου. Γιατί το κρεβάτι ήταν γερό, πώς γερό. Ναι. Γερό σαν τη μέση μου ήταν μάλλον γι' αυτό. Ναι, ρε. Θα ήθελα ένα δωμάτιο. Εγώ σας είπα, το δικό μου είναι το καλύτερο. Πάμε να σας τα... Πάμε να σας τα δείξω όλα το κλειδάκι σας. Ευχαριστώ, νεαρά. Και να ξέρετε, αυτή η φαγητό σίγουρα τα θέλει 60 λεπτά. Θέλω ύπνο τώρα. Ενώ εμένα όλα free. Ναι. Μα το κρεβάτι μου ήταν μια χαρά. Τι έχει γίνει? Κάτι μου μυρίζει εδώ. Πάω να το ελέγξω. Μα τι έγινε? Κάποιος έκοψε το ποδαράκι. Θα φωνάξω το μάστορα. Αλλά πριν φωνάξω, υποψιάζομαι και ποιος είναι. Τώρα θα δει τι θα πάθει. Τώρα θα δει που είναι το καλύτερο δωμάτιο. Γιατί το μαύρο θα παραμείνει πάντα μαύρο και το δικό μου το ροζ είναι υπέροχο. Περάστε στο καλύτερο δωμάτιο του κόσμου. Να είστε καλά, ναι. Εσείς να είστε καλά. Παρόλο που έχεις λίγο... Είναι για την ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα είναι. Ναι, μια δραματική. Σας αφήνω. Να περάσετε πολύ καλά. Ναι, αγόρι μου. Αχ, να ξαπλώνω το κρεβατάκι. Αχ, ναι, αυτό είναι κρεβάτι. Λίγο φως θα ήθελα όμως, πολύ σκοτάδι δεν έχει εδώ μέσα. Δεν βλέπω και καλά. Για να το βάλουμε αυτό. Τα λεφτά! Τα λεφτά! Από μένα τα πήρατε!
πήρατε. Εξαφανισμένα. Για να μην σας κάναμε εμείς τα λεφτά. Δώσεις τα λεφτά. Χάστε. Απάνω και θα σας κάνω και εμείς. Γεια σας, γεια σας. Αλήτες. Κλέπτες. Τι έγινε. Τι έγινε άραγε στο δωμάτιό σου, γιατί στο δικό μου ξέρω τι έγινε. Τι. Κάποιος έκοψε το ποδαράκι. Ποιος θα το έκανε? Εσύ μάλλον, ποιος άλλος. Εγώ τι έκανα? Δεν αντέχεις τον ανταγωνισμό, να το παραδεχτείς. Τι? Γιατί το δικό μου είναι καλύτερο. Μήπως εσύ δεν αντέχεις τον ανταγωνισμό? Εγώ! Μα κοίτα! Είναι ροζ ένα από μόνο του Barbie. Είναι horror, είναι πολύ καλό. Καλά. Και εσύ να ξέρεις τι, νόμιζα το κλειδάκι χάθηκε. Θα πάω να φέρω το κλειδί πριν έρθει κάποιος πελάτης. Πολύ καλό business. Ξέχασε να βάλει τα κλειδιά της από το ξενοδοχείο. Τι θέλει και πελάτες. Ό,τι να είναι. Δεν πειράζει, έχασα αυτό το πελάτη. Αλλά είμαι σίγουρος ο επόμενος θα είναι δικός μου. Γεια σας! Γεια σας! Βλέπω ότι είσαστε με στα ροζάκια. Άρα το ξενοδοχείο Pink είναι ότι πρέπει για σας. Είναι υπέροχο! Ναι, μ' αρέσει! Αλλά είναι και λίγο κρυφό γκουθού. Α, ναι! Ναι! Μα και εμείς έχουμε περίεργα πράγματα. Ένα όμορφο λουλούδι στην νέα κοπέλα. Ω, ευχαριστώ! Και θέλω να σας πω... Το είναι άδικο! Όχι, δεν είναι... Μα δεν σας ταιριάζει καν, Μαύρο. Μου ταιριάζει! Εσωτερικά! Σας ταιριάζει πάρα πολύ, μην ακούτε τι λένε οι άλλοι. Ναι, μαζί σου θα έρθω. Ω, και έχουμε και ένα μυστήριο. Πόσο κάνει? Δύο. Τι μυστήριο έχουμε? Έχουνε πολλά μυστήρια, αράχνες, μαύρα. Ουά, σπάντα, σατανά. Αχνάθλιο, μην πάτε εκεί. Θέλω το μαύρο, έτσι το μπλάκα. Θα το μετανιώσετε. Όχι, μίλας εσύ. Καλά. Περάστε, περάστε, κοπέλες πλευούνται. Ναι, δεύτερος πελάτης. Νομίζω ότι μπορεί να μου πάρει εμένα τις πελάτησες. Και αυτή ήταν σίγουρα δικιά μου, την είδα ότι ήταν με στα ροζ. Έχω μια καταπληκτική ιδέα πώς να αλλάξει γνώμη. Σίγουρα θα πέσει με την μπανάνα και θα έρθει στο δικό μου ξενοδοχείο. Είδατε πόσο ωραίο ήταν το δωμάτιο? Ωραίο, ωραίο ήταν, ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε. Σαν να πείνασα. Μπορείτε να φάτε, είναι μέσα σας. Ναι. Είσαι καλά! Σηκωθείτε, σηκωθείτε! Δεν θέλω καμία βοήθεια! Θέλω να φύγω από αυτό το ξενοδοχείο! Χάλια είναι! Πάρε και το λουλούδι σου! Το βιβλίο μου πιάσε! Είναι βρώμικο, είναι χάλια! Όλα χάλια και έπεσα κιόλας! Έχεις μέσα κατσαρίδες, αράχνες και έχεις και μπανάνες στο πάτωμα! Δώσου! Αλλή! Μα ποιος έκανε αυτό? Μπανάνα! Νομίζω ξέρω ποιος το έκανε. Τώρα θα δει τι θα πάθει. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω. Αχ, τι πάθατε? Θέλω ένα δωμάτιο. Σας είπα εξ αρχής ότι το ροζ ξενοδοχείο είναι καλύτερο, αλλά δεν με πιστέψατε. Ναι, ναι, σε πιστεύω τώρα. Θέλω ένα δικό σας δωμάτιο. Παραλίγο να σκοτωθείτε. Ναι, ναι, πού το ξέρετε, μας. Ναι, καθαρίστε. Το πόδι μου κορνάει. Να σας πω την αλήθεια, είναι το πιο βρώμικο ξενοδοχείο που έχω. Το κάτι κατάλαβα, κάτι κατάλαβα. Ελάτε, μαζί μου. Το δωμάτιό σας είναι ακριβώς μπροστά. Σε εισέπαθα με τέτοια ταλαιπωρία. Ναι. Σε καμπίνασα λίγο. Θέλετε ένα τοστάκι? Τοστάκι? Ναι. Θα ήθελα ένα τοστάκι. Θα σας ετοιμάσω αμέσως. Να κάτσω, έχεις το δωμάτιο. Έφτιαξε τόσο γρήγορα το κρεβάτι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καθίστε εδώ. Καθόμαστε. Και θα σας φέρω εγώ απευθείας τώρα το τοστάκι. Ουάου! Τέλειο. Τι έχουμε εδώ? Τοστάκι. Ωραίο. Καλό. Τι κρίμα ότι θα πρέπει να βάλω πάντο γλίτσα. Έτσι. Καλά,
ας το ρίξουμε όλο. Για να βάλουμε εδώ, έτσι να φάει η πελάτησα. Είναι και αυτή περίεργη, εντάξει μια φλούδα, σιγά. Εδώ έτσι, και να κάνουμε ένα μεγάλο μπιφτεκάκι και να το ρίξουμε. Τι τέλειο το τοστάκι, νομίζω στην πελάτησα θα αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα παιδιά, φεύγω. Ελπίζω να της αρέσει. Έρχεται το τοστάκι σας. Wow, επιτέλους και πείνασα πάρα πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Άμα θέλετε να πιείτε και κάτι, μπορούμε να σας προσφέρουμε. Ναι, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ότι κάποιος έβαλε το χεράκι του. Θα σας προσφέρω κάτι πολύ καλύτερο. Δεν θέλω, θέλω να πάω σπίτι μου. Τελικά δεν θέλω μένω στο ξενοδοχείο. Μα δεν είναι αυτό. Το, θα πάω στο θείο μου να με φιλοξενήσει. Α, μισό λεπτάκι, μισό, μισό. Τι είναι αυτό? Μου διώξες την πλάτη σα. Έτσι αγαπάς τους πελάτες σου. Μα αυτό το έκανες εσύ. Πήρες το σλάιμ και το ρίξες πάνω στο τοστ. Απαράδεκτο. Δεν καταλαβαίνω για ποιον. Στο επόμενο πελάτη θα δεις τι θα κάνω εγώ. Μ' απειλείς? Όχι, σε προειδοποιώ. Άμα ξαναενοχλήσει θα δει τι θα πάθει. Θα κάνω οτιδήποτε για να είναι δικοί μου οι πελάτες. Ναι, βέβαια. Πελάτησα! Γεια σας! Γιατί μπαίνεις στη μεριά μου? Ελάτε, καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας, το pink ξενοδοχείο και μας. Και στο black που έχει κρυθεί ως καλύτερα. Αυτή είναι έτοιμη να πέσει. Μήνυκε μαύρο, μαύρο, μαύρο. Pink, ροζ. Α, ροζ, πες το μου ελληνικά. Μαύρο. Του σατανά. Του σατανά είναι, του σατανά. Και αυτό σατανά. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Κορίτσι μου. Ναι. Πόσο έχει? Δύο. Δύο είναι. Ευχαριστώ. Κυρία, ξέρατε ότι είστε πολύ νέοι. Δύο! Του σατανά. Τι τύχη μου, δεύτερον πελάτη έχασα. Όχι, τρίτο πελάτη έχασα. Σήμερα είμαι λίγο άτυχος, καλά. Θα προσπαθήσω να το πάρω το πελάτη. Και έχω μία ιδέα. Ελάτε και τα κλειδάκια σας εδώ. Περάστε. Τι ωραίο μπλε χρώμα είναι. Δεν είναι μπλε, είναι ροζ. Ροζ. Ροζο πράσινο. Θέλω να δω πώς το θέλετε. Καθίστε, μήπως θέλετε κάτι να σας φέρω. Κορίτσια. Νεράκι. Έλα νεράκι. Ναι. Ωραία, σας αφήνω και τα κλειδάκια εδώ και έρχομαι αμέσως. Νεράκι για την πελάτησά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από μένα. Τέλεια. Ξέχασα ένα κάτι πολύ σημαντικό. Τέλεια. Τώρα θα δει τι θα πάθει. Τώρα θα δει πώς είναι να κλέβει στους πελάτες. Για να βάλουμε λίγο ξινό. Εδώ κι άλλο κι άλλο. Α, ναι, έρχομαι. Το νεράκι σας! Α, κοριτσάκι μου! Κρατήστε! Και δυσούσα! Μπορείτε! Αυτό μόνο να το αφήσουμε εδώ! Ναι, αυτό να το αφήσουμε εδώ! Ωραία! Τέλεια! Τι πάθατε? Τι είναι αυτό? Α! Θα πάθει τίποτα! Το στομάχι μου αυτό δεν είναι νερό! Τι είναι? Ήου! Το μαύρο ξενοδοχείο θα πάω. Γιατί εσύ δεν κάνεις. Μισό θα πέσω. Δεν κάνεις. Δεν θα πέσω. Δεν κάνεις. Νεαρέ! Μα πού πάτε? Μα αυτό το νερό δεν το βλέπω. Κάποιος άλλος. Κάποιος θέλει να με δηλητρεί. Καμία σχέση, αλήθεια σας λέω. Τι πάλι έκανες? Πήρε. Αου!
Πάλι εξυπηρέτησες χάλια το πελάτη. Είσαι φταίς. Ευχαριστώ. Πάρε αυτή τη δραχμή και πήγαινε. Να ξέρετε, αυτή στο προηγούμενο πελάτη έφερε τόσο με γλίτσα. Γλίτσα, δεν ισχύει. Αυτός το έκανε. Εγώ τι να κάνω, εγώ. Σαμποτάζ. Όχι. Βλέπετε τι κακοί άνθρωποι. Αγόρι μου, λες να την έχει στείλει η νύφη μου και να ήθελε να με δηλητηριάσει. Λες να το έκανε η νύφη. Δεν ξέρω. Μπορεί. Κακούριες όλες. Βλέπετε. Να σας αφήσω να χαλαρώσω. Γεια σου, νεαρέ μου. Ευχαριστώ. Τι πίστευε ότι θα με πάρει την πελάτησα? Με τίποτα. Η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο. Κάπως έτσι είναι παροιμία, δεν τη θυμάμαι. Όποιος ξέρει κάτω στα σχόλια γράψτε. Παναγία μου. Δεν ξέρω, έλεγε ότι ήθελες να τη δηλητηριάσω και ότι σε έστειλε η νύφη. Τρελός ο κόσμος. Ναι, δεν πάει καλά. Παιδιά, εσάς σας άρεσε το βίντεο και ποιο ξενοδοχείο σας άρεσε περισσότερο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. Bye bye.